δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, στις απόψινες καμπάνες. Νομίζω, Σοφία, ότι πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περαιτέρω με το θέμα των απογευματινών χειρουργείων. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Είναι ένα γιατί, ζήτημα. Ξέρεις, ό,τι και να λέει κάθε πλευρά, γιατί η κυβέρνηση υπεραμείνεται, όπως αναμενόμενο, της αποφασής της, παρέμβασής της. Αλλά από την άλλη, μαθαίνουμε και το είδες και εσύ, ότι στην Αθήνα, για παράδειγμα, δεν ξεκινάνε τα πράγματα καθόλου σωστά και στρωμένα. Δηλαδή, με πάρα πολλές ελλείψεις, με 41 κλειστές αίθουσες. Είναι πολλά τα προβλήματα, πάρα πολλά τα προβλήματα. Ξεκινάνε τα απογευματινά χειρουργεία. Αναρωτιέμαι, βεβαίως, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι όλα αυτά τα έχουν προβλέψει, έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο Υφυπουργός Υγείας, εδώ, σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το κανάλι, είπε ότι επίσης τα έχουν προβλέψει. Ο κύριος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση που έκανε πριν από δύο μέρες, πριν από τρεις ημέρες, μίλησε και για χρήματα τα οποία θα έρθουν από το εξωτερικό για να καλύψουν. Έτσι, 60 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ λίγα λεφτά. Τώρα, μένει να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα και αν υπάρχουν δυσκολίες στα νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν, υπάρχουν, το ξέρεις. Ασφαλώς και υπάρχουν. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Τι γίνεται στην περιφέρεια, τι γίνεται στην επαρχία, τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Πάτρα, στην τρίτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαστοράκου. Καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δώστε μας εμείς λίγο σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Την εικόνα για τις συνθήκες, τις υποδομές εκεί στην δική σας την περιοχή. Ειδικά τώρα με τα απογευματινά χειρουργεία. Είναι ερώτημα και δικό μας και των πολιτών, οι οποίοι ανησυχούν για το αν αυτό θα μπορέσει να περπατήσει στην πράξη, αν θα μπορεί να κυλήσει ομαλά, αν θα δημιουργήσει περισσότερα θέματα ή αν σε κάθε περίπτωση όντως έχουν προβλεφθεί οι ομολογουμένως πάρα πολλές ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Λοιπόν, να σας δώσω μια εικόνα. Εδώ στην περιοχή μας, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πράγματι υπάρχουν μεγάλες αναμονές για τους ασθενείς να χειρουργηθούν. Και φυσικά τα μεγάλα προβλήματα όσον αφορά το γεγονός ότι υπάρχουν 7 χειρουργικές αίθουσες ενώ υπάρχει δυνατότητα να ανοίξουν άλλες 5 και δεν υπάρχει το τελευταίο διάστημα η αντίστοιχη πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Για το νοσοκομείο του Άγια Ανδρέα, που τυχαίνει να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σας λέω στοιχεία δεδομένα ότι δεν υπάρχουν αναμονές μεγάλες για τα χειρουργεία του χειρουργικού τομέα. Όσον αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις, λοιπόν, υπάρχει αναμονή περίπου της τάξης των 20 ημερών με ένα μήνα για τις χειρουργικές επεμβάσεις. Εκεί που υπάρχει μία μικρή αναμονή είναι στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις, όπου είμαστε κοντά στο πεντάμινο, αλλά όχι χωρίς τεράστιες αναμονές. Και όλα τα άλλα τμήματα, τα χειρουργικά, λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα. Η οφθαλμολογική πάλι έχει μία αναμονή της τάξης του ενός μήνα, το μέγιστο. Επομένως, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως και στο Καραμανδάνιο υπάρχουν μικρές αναμονές, γιατί είναι αρκετοί χειρούργοι. Βέβαια, θέλουμε και μία αναβάθμιση της υποδομής των χειρουργικών αιθουσών του Καραμανδανίου και αυτό είναι σε εξέλιξη ένα έργο που αυτή τη στιγμή διενεργείται. Επομένως, εντοπίζουμε το πρόβλημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Χαιρόμαστε που το ακούμε, άρα δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχει ένα πρόβλημα παραπάνω έτσι όπως το περιγράφεται, το οποίο όμως θα μπορέσει να λυθεί ή εν πάση περιπτώσει θα μπορούν να εξυπηρετηθούν όπως ακούσαμε τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου να γίνουν τα απογευματινά χειρουργεία, κυρία Μαστοράκου, ή θα μπερδευτεί ακόμα περισσότερο το όλο σύστημα. Και μας λοιπόν, και πώς θα λειτουργήσει κιόλας όλο αυτό, έτσι. Εγώ προσωπικά δεν το έχω καταλάβει. Σας πω την αμαρτία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο γιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί αυτή την υπεροριακή λειτουργία, γιατί είναι μια υπεροριακή λειτουργία. Και επίσης υπάρχει ένα θέμα, το πώς θα διευθετηθεί
η νοσηλεία αυτών των ασθενών, γιατί ήδη ο χειρουργικός τομέας είναι σχεδόν γεμάτος κάθε μέρα, δηλαδή καλύπτεται στο 95% με 100% η δυνατότητα του νοσοκομείου, εν πάση περιπτώσει, να απορροφήσει νέες νοσηλείες. Και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα ακριβώς πώς θα διευθυνθεί όλο αυτό το πρόγραμμα, το project, και αν θα υπάρχει ενδιαφέρον. Εγώ μαθαίνω από κύκλους των νοσοκομείων ότι και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι πάρα πολύ κουρασμένο, δεν έχει πάρει τα αντίστοιχα ρεπό και δεν σκέφτεται ιδιαίτερα κανείς να θυσιάσει αυτό το λίγο χρόνο ξεκούρασης που έχει στο σπίτι του, να μπει σε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, απογευματινών χειρουργείων, γιατί το προβλεπόμενο, εν πάση περιπτώσει, οι προβλεπόμενες αμοιβές δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τους νοσηλευτές, και για το ιατρικό προσωπικό εξίσου συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει μια υπερκόπωση στο σύστημα αυτή τη στιγμή, εξουθενωτικές είναι οι διαδικασίες, και δεν γνωρίζω αν θα υπάρχει ουσιαστικά μια διάθεση να συμμετάσχουν. Παρόλα αυτά, να δώσουν και άλλα κίνητρα, επιπρόσθετα κίνητρα, αν θέλουν να λειτουργήσει το μεγαλεπίβολο αυτό σχέδιο των απογευματινών χειρουργείων. Το μεγάλο κίνητρο είναι οι προσλήψεις. Είναι πάρα πολύ κουρασμένο το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει η κινητικότητα του ελληνικού δημοσίου και υπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις νοσηλευτικού προσωπικού από τα νοσοκομεία. Θέλουν όλοι να φύγουν. Και δεν είναι θέμα τόσο μεγάλο της αποζημίωσης της αμοιβής. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν από το νοσοκομείο και να αμείβονται με χαμηλότερο μισθό, ουσιαστικά διεκδικώντας καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο χρόνο με την οικογένειά τους. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα, λοιπόν, σοβαρής υποστελέχωσης. Άρα το μέτρο, για να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει να συνοδευτεί από μαζικές προσλήψεις γιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Να τονίσουμε κάτι όμως, το οποίο δεν έχει τονιστεί ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αριθμός ασθενών που έχουν μία αναμονή, είναι 102.600 ασθενείς, προφανώς με χρόνια προβλήματα υγείας, που αναμένουν να μπουν σε χειρουργικό τραπέζι, αναζητούν χειρουργικό τραπέζι. Για αυτούς, λοιπόν, που έχουν αναμονή άνω των 4 μηνών, το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει αυτά τα 60 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να δώσει δωρεάν χειρουργικά τραπέζια περίπου 50.000 χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα δημόσιας υγείας. Και το θέμα δημόσιας υγείας έχει ουσιαστικά προκληθεί μετά την πανδημία, διότι οι ανάγκες των νοσοκομείων τότε ήταν πολύ διαφορετικές και έκλεισε το σύστημα για τα χειρουργεία, γιατί έπρεπε να εξασφαλιστούν οι κλίνες για την νόσο COVID. Ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει πράγματι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο πρέπει να αποσυμπιεστεί άμεσα. Γιατί είναι η υγεία των ασθενών που κινδυνεύουν. Όλα αυτά τα χρόνια περιστατικά που αναμένουν μετά τους 4 μήνες σημαίνει ότι πιθανόν να μην έχουν τη δυνατότητα την χρηματική για να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα να χειρουργηθούν. Αλήθεια, ναι. Αυτός ο τιμοκατάλογος, μιας και το αναφέρατε, πώς σας φάνηκε? Και από λοιπόν, πού θα πληρωθεί? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τώρα, βεβαίως, συγγνώμη, ναι, Σοφία. Ναι. Είναι ένα λίγο το ξεκαθάρισε η κυρία Μαστοράκου. Τα 65 εκατομμύρια ευρώ αφορούν 50.000 χειρουργικά τραπέζια. Σωστά. Χειρουργικές επεμβάσεις δωρεάν. Ναι. Δωρεάν. Για αυτούς που έχουν αναμονές, ναι, πάνω των 4 μηνών. Γιατί προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να προσφύγουν στον ιδιωτικό, στις ιδιωτικές κλινικές. Ωραία, μισό λεπτό. Εάν χτύπα ξύλο, ένας συνάνθρωπός μας, εμείς οι ίδιοι, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθούμε, να βγάλουμε σκολικοειδίτη. Τι γίνεται εκεί? Δεν υπάρχουν χειρουργεία. Πρέπει να μπω στη διαδικασία των απογευματινών χειρουργείων. Mm-hmm. Πρέπει να πληρώσω με βάση το δημοκατάλογο, όπως είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγο η Σοφία. Ή θα μπω ως έκτακτο? Μπορώ να μπω ως έκτακτο ή ούτε αυτό? Φυσικά, και αυτή η προτεραιοποίηση γίνεται από τους θεράποντες γιατρούς κάθε μέρα που εφημερεύει ένα νοσοκομείο. Όταν υπάρχει ένα έκτακτο συμβάν, μπαίνει πάρα πολύ γρήγορα προς χειρουργείο. Επομένως, υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Εμείς μιλάμε για τα χρόνια περιστατικά που δεν έχουν το χαρακτηρισμό του εκτάκτου. Επίσης, να τονίσω ότι ογκολογικά περιστατικά, άνθρωποι που έχουν καρκίνο έχουν προτεραιότητα. Επομένως, μπαίνουν με κριτήρια γιατρικά και επιστημονικά νωρίτερα από το αναμενόμενο, βάσει του χρόνου αναμονής.
Επομένως, αυτή η προτεραιοποίηση γίνεται από τους θεράποντες γιατρούς και δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανατρέψιμο από τη διοίκηση. Από εκεί και πέρα όμως, όσοι έχουν χρόνια νοσήματα παίρνουν ουσιαστικά τη σειρά τους και γίνεται, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο επιθυμεί να γίνει μια ποσυμπίεση του χρόνου αναμονής και το οποίο συμβαίνει βεβαίως και στην Ευρώπη και με μεγαλύτερο βαθμό, συμβαίνει σε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου μετά την πανδημία. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν κάποιος έχει όχι την δυνατότητα, την οικονομική, να μπει στο πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων, είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Υπάρχει όμως ένα επιχείρημα που λέει ότι αν κάποιοι συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα και μπουν στη λίστα των απογευματινών, τότε και οι λίστες των πρωινών θα αποσυμπιεστούν και επομένως η ροή εκεί θα είναι πιο γρήγορη. Με ένα βέβαια, με μία προϋπόθεση, νομίζω το είπε και ο Υπουργός, ότι πρέπει να υπάρχουν κλίδες ασφαλείας, ώστε να μην φιλορροήσει η πρωινή λειτουργία εις βάρος της απογευματινής. Αν λοιπόν μπουν σωστά οι κανόνες από την αρχή, θεωρώ ότι θα είναι μία επιλογή του πολίτη, γιατί ο πολίτης μπορεί καμία φορά να θέλει να επιλέγει και το γιατρό του. Είναι το δικό του δικαίωμα. Και μπορεί να θέλει, μπας περιπτώσει, να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχουν όμως αυτοί που δεν μπορούν, οπότε πρέπει να υπάρχουν ένα σύστημα στο οποίο όλοι να έχουν πρόσβαση σε εύλογο χρονικό διάστημα, και το εύλογο χρονικό διάστημα είναι περίπου εκεί 4-5 μήνες, να μπει σε μια σειρά να προγραμματίσει το χειρουργείο του. Τώρα, εμένα μου φαίνεται λίγο περίπλοκο, αλλά δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Πραγματικά θέλω να το δω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Ναι, δηλαδή, να μην φτάνουμε στο σημείο. Να τα δούμε πρώτα πώς θα γίνει. Ναι. Πριν εφαρμοστεί κάτι, να πούμε, δεν κάνει ή το ένα ή το άλλο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι εντάξει, μας έχει προβληματίσει λίγο αυτό το κομμάτι με τον. Στα απογευματινά χειρουργεία πρέπει να πληρώσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Εντάξει, αυτό ξενίζει όλους τους πολίτες από τη μία. Από την άλλη, αν έχει αντίκρισμα μακροπρόθεσμα, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Από εκεί και πέρα. Να δούμε. Βλέπετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάντα που είσαστε. Κύριε Πρόεδρε. Όποτε σας χρειαστούμε, είσαστε εδώ για να ενημερώνετε τον κόσμο, κύριε Μαστοράκου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε σελίδα. Πολλές εξελίξεις. Και στα ζητήματα τώρα, πώς θα το ονομάσουμε. Το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τρομοκρατίας, νεοτρομοκρατίας. Έχει δεν κινητικότητα. Σε κάθε περίπτωση. Οργανωμένο έγκλημα θες να το πεις. Σε τρομοκρατικές ενέργειες θες να το πεις, όπως θες. Πες το πάντως, εντάξει. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε από καιρού εις καιρών, νομίζω. Τώρα τελευταία, αν κάτι μαγειρεύεται, όλο και κάτι ακούγεται δεξιά-αριστερά. Πάντως φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία βρίσκεται στα ίχνη όλου αυτού του οποίου είτε το ονομάσουμε τρομοκρατία, είτε νεοτρομοκρατία, είτε απλούς ποινικούς, είτε Greek Mafia ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η ελληνική αστυνομία είναι εκεί, η αντιτρομοκρατική είναι εκεί και νομίζω ότι τα μηνύματα τα οποία έχουν στείλει είναι σαφή, συγκεκριμένα, ηχηρά. Νομίζω περισσότερα να μας πει ο κύριος Μπαλάσκας, περιμένει σε σύνδεση του Skype, ο δικός αστυνομικός αναλυτής και πρώην μάχημος φυσικά αστυνομικός στους δρόμους. Έτσι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Μπαλάσκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ακριβώς έτσι είναι. Από τη στιγμή που ήδη έχουν γίνει 10 συλλήψεις, από τις 10 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 4 είναι ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στη φυλακή. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ολική εξάρθρωση τουλάχιστον μια τρομοκρατικής πτέρυγας και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι αυτό που λυπεί περισσότερο είναι οι δύο επίωργοι αξιωματικοί, ο ένας της αεροπορίας και ο άλλος του στρατού ξηράς, οι οποίοι έδιναν τεχνογνωσία σε αυτούς τους ανθρώπους έναντι αδράσιμη βίας. Ο τρομοφάκελος, θα μου επιτρέψετε να τον ονομάσω, στα δικαστήρια εκεί της Θεσσαλονίκης φαίνεται ουσιαστικά ότι πρόδωσε τον πυροτεχνουργό του ελληνικού στρατού, κύριε Μπαλάσκα. Από εκείνο το σημείο και μετά φαίνεται ότι έχει ξετυλίξει η ατρομοκρατική ένα κουβάρι το οποίο μας οδηγεί σε ποια συγκοινωνούν τα δοχεία, γιατί δεν είναι ίσως τόσο απλό όσο το ακούμε εμείς οι κοινοί θνητοί. Κοιτάξτε, αποδεικνύεται η όσμωση της τρομοκρατίας με το ποινικό.
οι ποινικοί με τους τρομοκράτες πλέον όλοι καταλαβαίνουν, έχουν πάρει και τη σφραγίδα πια οι αστυνομικοί, ότι είναι από μια κοινή αφετηρία που είναι ο χώρος των φυλακών, από όπου γίνεται και το μεγάλο εντός εισαγωγικών παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, πραγματικά όπως λέτε, το DNA και τα δακτυλικά αποτυπώματα από τον πυροκροτητή και από τα άλλα μέρη της βόμβας πρόδωσαν όλη τη συμμορία, όλη την οργάνωση. Το γεγονός ότι πολλά παρακλάδια έχουν συναντηθεί, αυτό εσείς πώς το αναλύετε? Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να πούμε ότι από αυτούς που συνελήφθησαν σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την τρομοκρατική ομάδα, κανένας δεν είναι ο οποίος να απασχολεί ή να έχει συμμετοχή στην έτερη τρομοκρατική επίθεση που έγινε με την ανατίναξη της Οδού Σταδίου του Υπουργείου Εργασίας και με το τάπερ έξω από τα ΜΑΤ. Λοιπόν, αυτή η ομάδα, εάν έχει παρακλάδια, θα συνεχιστεί η έρευνα και σύντομα θα συλληφθούν. Θέλω απλά λίγο να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Άρα λοιπόν, έχει μεν... γνωρίζει η ελληνική αστυνομία, η αντρομοκρατική, μία ομάδα, υπάρχει και μία ακόμη την οποία ακόμα την ψάχνουμε. Ακριβώς. Άλλη δουλειά εκείνη, άλλη ομάδα είναι εκείνη, άλλη έρευνα είναι για εκείνη την ομάδα. Μάλιστα. Αμένουμε, μακάρι να τη δείτε. Η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, κύριε Μπαλάσκα, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε και με τα δεδομένα που εξετάζετε και που έχετε στα χέρια σας, αν φοβάτε κάποιο χτύπημα, ποιο είναι? Από τους λεγόμενους τρομοκράτες εντός της χώρας, γνωστούς, παύλα γνώστους, από τους νεοτρομοκράτες, γιατί βλέπουμε και αυτό τον όρο να κυκλοφορεί τώρα τελευταία δεξιά και αριστερά, ή ενδεχομένως από κάποιο χτύπημα άλλης φύσεως και από άλλες εθνικότητες? Ο φόβος της αστυνομίας είναι αν άλλοι νεοτρομοκράτες, άλλοι μαθητευόμενοι μάγοι, μπουν μέσα στον ένοπλο αγώνα. Γιατί ξέρετε ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να δώσουν ένα στίγμα μιας πλατφόρμας ότι είναι αντιεξουσιαστές, ότι είναι αναρχικοί, και εκεί υπάρχει πάρα πολύ ψωμί και υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Σε τι διαφέρουν αυτοί οι καινούργοι, οι νεοτρομοκράτες που λέτε, από τους υπολείπους, και γιατί τους φοβάται η αστυνομία? Τους φοβάται η αστυνομία γιατί βλέπετε ότι έχουμε πλέον να κάνουμε με μικτές επιχειρήσεις. Δηλαδή η ομάδα η οποία εξαρθρώθηκε δεν είναι μόνο ότι έβαζε βόμβες τρομοκρατικού περιεχομένου, πέταγε χειροβομβίδες, απειλούσε σοφρονιστικούς υπαλλήλους με χειροβομβίδες, ανατείναζε καταστήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μια ανάμεικτη στάση και μια ανάμεικτη δράση. Και αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Παλιά είχαμε οι ποινικούς, οι τρομοκράτες. Ναι, παλιά ξέραμε ότι τρομοκρατικές οργανώσεις θα έχουν συγκεκριμένους στόχους. Και μεθόδους συγκεκριμένες. Και συγκεκριμένες μεθόδους. Τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε, και δεν ξέρω αν έχει την οποιαδήποτε... αν έχουν όλα αυτά σχέση μεταξύ τους, κύριε Μπαλάσκα. Είχαμε δολοφονίες δημοσιογράφων. Έχουμε δολοφονίες και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Έχουμε μία παραβατική και μία, θα λέγαμε, ανεξέλεκτη δράση από ανθρώπους που κυκλοφορούν στην Αθήνα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έχοντας κουμπούρια μαζί τους, και επειδή κάποιος μπορεί να τους έκανε ένα τσαμπουκά παραπάνω, βγάζουν το πιστόλι και αρχίζουν και πυροβολούν. Και έχουμε τώρα και αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να προσδώσουν τι, ένα επαναστατικό χαρακτήρα σε όλα αυτά. Σαφώς έχετε δίκιο ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν προβαίνουν σε μια επαναστατική γυμναστική. Και ότι είναι νεότυχοι τρομοκράτες οι περισσότεροι, αν και μέσα τους, όπως ο ένας, ο 36χρονος των φυλακών Παμοκού, είναι παλιά καραβάνα, νομίζω ότι υπάρχουν και καθοδηγητές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι τρομοκράτες πάντα έχουν σαν αφετηρία ένα ιδεολογικό πλαίσιο. Το ότι μοντάρουν στο μυαλό τους μία δράση για αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο είναι σαφές. Το βλέπουμε και στις ανακοινώσεις τις οποίες βγάζουν κατά καιρούς. Από και πέρα τι να σας πω,
Νομίζω ότι με την εξάρθρωση στην προκειμένη περίπτωση έχει γίνει απλά η αρχή του τέλους. Μιλάμε μόνο για Έλληνες, κύριε Μπαλάσκα. Μιλάμε για Έλληνες, ναι. Μόνο για Έλληνες. Στην προκειμένη, για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ναι, αυτό είναι ο κύριος Μπαλάσκας. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα. Μόνο Έλληνες. Εγώ ρώτησα προηγουμένως και για άλλες εθνικότητες, κύριε Μπαλάσκα, διότι και μετά κάποια τρομοκρατικά στην Ευρώπη και πολλές εντάσεις στην Ευρώπη, έχουν ανοίξει και εδώ συζητήσεις για το κατά πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από κάποιο τυφλό χτύπημα και με τον πόλεμο στη Γάζα και με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν βλέπω όμως ότι το έχετε αυτό ψηλά στην ατζέντα. Όχι. Ή δεν σας ανησυχεί, μάλλον βλέπετε κάτι που δεν σας ανησυχεί. Ναι, όχι, γιατί η Ελλάδα έχει καταφέρει διαχρονικά και δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές με το μουσουλμανικό στοιχείο ή με άλλα στοιχεία που ενδεχομένως έχουν κάποιες άλλες χώρες. Εμείς είμαστε μια μικρή φιλική χώρα μέσα στην Ευρώπη, την οποία τη σέβονται και την αγαπούν όλοι. Δεν έχει τέτοια προβλήματα φονταμενταλισμού ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχουμε στην προηγούμενη περίπτωση. Και μακριά από εμάς, κύριε Μπαλάσκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Κάνει καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι, η αντιτρομοκρατική, γενικότερα η ελληνική αστυνομία. Και νομίζω ότι σε κάθε, τι βλέπουμε, να επεμβαίνει πάντα, να εκριχνιάζει, αυτό το βλέπουμε συνεχώς. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που, έτσι που με ανησύχησε είναι αυτό με τους νέους τρομοκράτες, οι οποίοι κάποιοι παίρνουν και καθοδήγηση από παλαιότερους, όπως είπε. Και έτσι υπάρχει πλέον συνδυασμός και μεθόδων. Όλο αυτό ενδεχομένως, ξέρεις, έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Πάντως μεταξύ μας, έτσι όπως ενήργησε η ελληνική αστυνομία τώρα, κατόπιν μαθαίνω και συγκεκριμένων εντολών του Χρυσοχοίδη, είναι σαν να λέει ο Χρυσοχοίδης, σας ξέρω. Και ο Χρυσοχοίδης. Είναι σαν να τους λέει, σας ξέρω, είμαι στο κατόπι σας. Και ο Χρυσοχοίδης καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά που είναι εν ενεργεία υπουργός προστασίας του πολίτη. Μέχρι στιγμής βέβαια, από ό,τι φαίνεται, τα πάει σαφώς καλύτερα από τότε. Τώρα ξέρεις, και η τύχη μερικές φορές βοηθά τους τολμηρούς, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι επί Χρυσοχοίδη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός έσκασε στα χέρια του Σαββαξίρου. Και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι για τη 17 Νοέμβρη. Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι η πρώτη φορά. Οπότε νομίζω τον backup υπάρχει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνουν και αυτό που πρέπει να κάνουν. Πάμε σε διαφημισούλες. Να επανέλθουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τον Κωνσταντίνο τον Λαμπρόπουλο, τον στρατηγικό αναλυτή. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται στα Ευρώπας, Ουκρανίες, Ρωσίες, Κρεμλίνα. Και πάει λέγοντας. Πρέπει να σε διορθώσω λίγο πριν το διάλειμμα. Όχι μόνο στα Ευρώπα. Ό,τι γίνεται στα Ευρώπα αφορά όλο τον κόσμο. Ασφαλώς. Και ό,τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο πλέον αφορά και την Ευρώπη. Διάφημισούλες, επανερχόμαστε. Παρακαλώ.